Ευχαριστούμε το Θεό που μας έχει στην Εκκλησία Του την Αγία. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω την ομολογία μου να διαβάσω λίγα εδάφια από την προς Ρωμαίους επιστολή. «Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού, διότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε». Σύμμορφος της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους και εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξιώνει και εμένα για μια ακόμα φορά να κάνω την ομολογία μου. Αν και να πω την αλήθεια, στην αρχή έλεγα δεν υπάρχει λόγος να κάνω την ομολογία μου, γιατί είμαι μέσα στην Εκκλησία, θα έλεγα, γεννημένος. Γνωρίζω, λέω, όλους τους αδερφούς. Με γνωρίζουν, λέω, όλοι οι αδερφοί. Λέω, μου το είχε πει ο αδερφός, λέω, τώρα να κάνω την ομολογία μου. Ώσπου στο Κατόι την περασμένη Κυριακή με πλησιάζει ένας πάρα πολύ καλός αδερφός και μου λέει, αδερφέ, να σου πω κάτι. Λέω, για πες μου, αδερφέ, πώς σε λένε? Λέω, αδερφέ, δόξα στον Κύριο, Μπάμπικο Τροκόη, του λέω. Α, γιατί δεν σε ξέρω, αδερφέ, μου λέει. Και εκεί κατάλαβα ότι είναι τελικά απαραίτητο. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί εμείς πολλά νομίζουμε, αλλά τελικά άλλα θέλει ο Θεός από μας. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, να πω και εγώ ότι στην Εκκλησία είμαι από 4 χρονών, γι' αυτό λέω σχεδόν γεννημένος, γιατί υπήρξε ένα διάστημα το οποίο βέβαια δεν το θυμάμαι και πάρα πολύ καλά εγώ. Μόνο τις φωνές θυμάμαι από το σπίτι, γιατί ήταν λίγο ιδιαίτερη κατάσταση και αυτό ήταν και ο λόγος που ξεκίνησε και μπήκε ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Κάτι έχει ο Θεός και αυτό χρησιμοποιεί για να μπει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν ήταν ένα σπίτι παραδοσιακών Ορθοδόξων, στην ταυτότητα. Ο πατέρας μου ήταν, πιστεύω να το γνωρίζετε, ο Νίκος ο Κοτροκόης, έτσι να συστηνόμαστε κιόλας. Πάρα πολύ έτσι, μια άγρια προσωπικότητα, δυναμικός. Αφού λέγανε, ας πούμε, ότι μάλλον είχε και κάνει και φυλακία, ενώ έβλεπε κάποιος την ταυτότητά του, αγρίευες. Στο σπίτι υπήρχε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση, τσακωμός. Τις φωνές εγώ τις θυμάμαι σαν μικρό παιδί. Και είχαν φτάσει σε σημείο με τη μητέρα μου για να το διαλύσουν, να δουν τι θα κάνουν, δεν ξέρω. Η μάνα μου είχε φτάσει σε απροχώρητα σημεία. Και απέναντι από εκεί πέρα που μέναμε στον Περισσό έμενε μια αδερφή και άκουγε τις φωνές, άκουγε τα πάντα. Ώσπου κάποια στιγμή της μίλησε για τον Κύριο. Η μητέρα μου απελπισμένη λέει, και τι μπορεί να αλλάξει όλο αυτό? Μπορεί να το αλλάξει. Λέει, έλα, λέει, μια μέρα, λέει, στην εκκλησία. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η μητέρα μου και πήγε στην Σοκράτους. Ήταν τότε η εκκλησία της Αθήνας, στη Σοκράτους. Και ξεκινάει και διαβάζει το Λόγο του Θεού, αρχίζει και την αναγεννάει ο Κύριος, μέσα έρχεται ο Λόγος του Θεού και τον ανακαινίζει τον άνθρωπο, την ανακαίνισε λοιπόν, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να αρχίζει να μειώνεται η ένταση μέσα στο σπίτι, γιατί σαφώς μία σύγκρουση του ζευγαριού και ο ένας φταίει και ο άλλος φταίει και ο ένας κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, αλλά και ο άλλος τραβάει το σκηνή. Έτσι λοιπόν έφτασε στο σημείο να πέσουν οι τόνοι από τη μητέρα μου και άρχισε και ηρεμούσαν τα πράγματα. Εγώ σαν παιδί δεν μπορούσα να καταλάβω και πάρα πολλά. Απλά πήγαινα και εγώ στην εκκλησία με τους αδερφούς, καθόμουν στο έδρανο. Έρχεται η ώρα του Θεού και αν πιστεύει και ο πατέρας μου. Αλλάζει όλη η οικογένεια. Εκεί πέρα είδαμε πράγματα μέσα στην οικογένειά μας, να βαφτίζεται η μητέρα μου με το Πνεύμα το Άγιο, ο πατέρας μου να αλλάζει πρόσωπο, είχε κάτι μουσια και ξυρίστηκε, έγινε άνθρωπος, ξαφνικά είδαμε έναν άλλο πατέρα να μας μιλάει.
να διαβάζει το Λόγο του Θεού, κάπνισε πάρα πολύ, σταμάτησε το ξύλο, βέβαια την αδερφή μου έδερνε περισσότερο, εγώ ήμουνα στην απέξω, δεν ξέρω, είχα χάρη από το Θεό. Γιατί και η αδερφή μου ήταν και εκείνη αντιδραστική, πήγαινε κόντρα, είχε περισσότερη εύνοια από τον πατέρα μου. Οι φωνές ηρεμήσανε, αρχίσαμε πηγαίναμε στην εκκλησία. Θυμάμαι όταν έφυγε η εκκλησία από τη Σοκράτους, πήγαμε στη Σοφοκλέους και μου θύμισε τώρα ο αδερφός ο Γιώργος και τον αδερφό το Χερουβί. Αδερφούς ευλογημένους που εργαζόντουσαν στην εκκλησία πάρα πολύ με επιμέλεια. Πάρα πολύ, δηλαδή αυτό μου άρεσε πάρα πολύ αδερφοί. Καθόμουν εγώ σαν παιδάκι δίπλα στον πατέρα μου, τα δάχτυλά του τα είχα μετρήσει μέχρι να τελειώσει το κήρυγμα. Δεν θυμάμαι και εγώ πώς, έχω χάσει το μέτρημα. Γιατί δεν θέλαμε να υπάρχει ακαταστασία μέσα στην εκκλησία. Τα παιδάκια ήταν πάντα δίπλα στους γονείς. Υπήρχαν βέβαια και ένα-δύο παιδάκια τα οποία κυκλοφορούσαν μέσα στην εκκλησία, αλλά ποτέ εμείς τα παιδιά δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι εμείς θα ήμασταν οι μελλοντικοί εργάτες. Και αυτό είναι που λέω πολλές φορές και στο Κυριακό, ότι μη βλέπεις τον εαυτό σου μικρό. Σήμερα ακούς το λόγο και μαθητεύεις. Αύριο θα κληθείς να κάνεις πράξεις το λόγο. Έτσι και εμείς μέσα σαν παιδιά μέτραγα τα δάχτυλα του πατέρα μου, τελείωνε η εκκλησία, προσευχές, τα μόνα ξενύχτια ήταν στην προσευχή, ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο, βάφτισε τον πατέρα μου, την αδερφή μου, είχε βαφτίσει στην αρχή και τη μητέρα μου, εγώ ήμουνα στην απέξω. Αλλά μου άρεσε όμως να έχω μια επιμέλεια και μέσα στην εκκλησία, να πηγαίνω, θυμάμαι στη Σοφοκλέους ότι μόλις τελείωνε η κοινωνία, μάλιστα πριν την κοινωνία ήταν ο αδερφός ο Λούις, ο Λεωνίδας, και πηγαίναμε κάποια παιδάκια ακριβώς από πίσω του και καθόμασταν την ώρα της κοινωνίας. Πώς μου είχε έρθει εμένα, είχα καθίσει πίσω από τον αδερφό τον Λεωνίδα και την ώρα της κοινωνίας, τα πόδια μου εγώ, λιγάκι πιο ζωηρούλης. Και θυμάμαι τον αδερφό τον Λεωνίδα, ούτε μόνο το χεράκι του άπλωσε το χέρι του και μου κάνει έτσι τα ποδαράκια μου. Και αισθάνθηκα εκεί πέρα, λέω, πάγωσα. Δεν μου κάνει κάτι ο αδερφός, Αλλά συνειδητοποίησα ότι είναι η ώρα του Θεού και καθόμασταν ήσυχα τα παιδιά. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τελείωνε η κοινωνία. Πηγαίναμε τους δίσκους. Εργαζόμασταν δηλαδή. Μας ενδιέφερε το έργο του Θεού. Και έτσι μεγάλωνα μέσα στην εκκλησία, ώσπου ήρθε η πρώτη επαφή, η πνευματική. Γιατί, αδερφοί, κακά τα ψέματα, ένα παιδί γεννημένο μέσα στην εκκλησία είναι δύσκολο να αισθανθεί τη διαφορά του πνευματικού, γιατί είναι μέσα σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον. Δεν μπορεί να γνωρίσει το τι γίνεται έξω. Έτσι λοιπόν, ένα βράδυ που κοιμόμουν κι εγώ, δεν θυμάμαι πόσο χρονών ήμουν, πρέπει να ήταν το 79. Παρέλειψα να σας πω, είμαι κοντά 40. Ξέχασα γι' αυτό. Λοιπόν, την ώρα που κοιμόμουν, είδα ένα ενύπνιο. Εκεί που κοιμόμουν, στη γωνία πάνω στο δωμάτιο, ήρθε ο διάβολος. Και καθόταν εκεί πέρα μια μορφή και θυμήθηκα από το Λόγο του Θεού ότι το πρώτο πράγμα λέει, αν σε πειράξει ο διάβολος, θα φωνάξει το αίμα σου Χριστέ μου. Το θυμήθηκα. Και μέσα στον ύπνο μου αγωνιζόμουν να φωνάξω το αίμα σου Χριστέ μου, το αίμα. Και καθόταν εκεί και γέλαγε. Το αίμα σου Χριστέ μου. Αλλά η φωνή μου να μην μπορεί να βγαίνει. Είχε πνιγεί. Φτάνει η ώρα και ξυπνάω. Ταραγμένος, παιδάκι τώρα, ταραγμένο, δεν ήξερα να κάνω, πήγα στη μητέρα μου. Της λέω, μαμά, πρόβλημα. Τι έγινε, της λέω αυτό και αυτό, δεν ήξερα. Μου λέει, θα προσευχηθείς, γιατί ο διάβολος σε βάζει στόχο. Προσεύχομαι, προσεύχεται και η μητέρα μου, λίγα πράγματα. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω, 4-5 χρονών. Προχωράνε οι μέρες
Και λέω, τι γίνεται, λέω, τώρα με αυτό το θέμα. Κάτι δεν μου καθότανε καλά. Ώσπου ένα βράδυ βλέπω πάλι ένα ενύπνιο. Κάτι το οποίο, αδερφή, μου έχει μείνει μέχρι σήμερα. Είδα, λέει, ότι ήμασταν όλη η Εκκλησία σε ένα περιβάλλον σεληνιακό, κατεστραμμένα τα πάντα. Τα πάντα καμένα, φανταστείτε, σεληνιακό περιβάλλον. Και καθόμασταν όλοι και περιμέναμε. Ακουμπισμένοι στα βράχια, δεξιά, αριστερά, απελπισμένοι. Το θυμάμαι σαν σήμερα, αδερφοί. Και εκεί που περιμέναμε, κάτι περιμέναμε, αλλά είχαμε και δυσφορία, δεν μπορούσαμε. Δηλαδή τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα στο χώρο που βρισκόμασταν. Εκεί που περιμέναμε, κατεβαίνει μία γυάλινη μπάλα από τον ουρανό και είδα δύο αγγέλους δεξιά και αριστερά μέσα στην μπάλα και στο κέντρο ο Κύριός μας. Όπως κατέβηκε και προσγειώθηκε, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος γύρω από αυτή την μπάλα, κατέβηκαν δύο σκάλες και πήγαινε, πλησίαζε ο κόσμος και οι άγγελοι καθόντουσαν και είχαν ένα βιβλίο στα χέρια τους ο κάθε ένας και πήγαινε ο κάθε ένας και έλεγε, του κάνε έτσι, εσύ πέρασε, εσύ φύγε, εσύ πέρασε, εσύ φύγε. Συνειδητοποιώ εκεί γιατί άκουγα το Λόγο του Θεού ότι η αρπαγή ήταν αυτό. Α, λέω, ωραία, λέω και εγώ, θα πάω πάρα πολύ ωραία. Πάω και με τη χαρά, μπαίνανε μέσα στην μπάλα αυτή, μπαίνανε. Φτάνω και εγώ στην ώρα του αγγέλου και πάω να μπω και μου κάνει... Και πέφτω εκείνη τη στιγμή, αδερφή, στα γόνατα, επάνω στις σκάλες. Και λέω, Κύριε, γιατί εγώ? Και κάνει ο Ιησούς μας Χριστός, αδερφοί, μία έτσι τον άγγελο και με πιάνει από το χέρι και με τραβάει μέσα. Σαν σήμερα, αδερφοί, το θυμάμαι αυτό. Ξυπνά ο έντρομος και λέω στη μάνα μου πάλι, πάω στη μητέρα μου. Λέω, μαμά, λέω, είδα αυτό και αυτό. Μου λέει, πρέπει να προσεύχεσαι. Η ζωή του χριστιανού, μου λέει, δεν είναι μόνο παιχνίδι, πρέπει να προσεύχεσαι. Κάθε βράδυ, λοιπόν, προσευχή ο Μπάμπης. Κύριε, το Πνεύμα το Άγιο. Είχανε βαφτιστεί και όλοι, εγώ ήμουν αβάφτιστος. Κύριε, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο. Τότε είχαμε μία συνήθεια και πηγαίναμε περιοδίες. Όποτε είχε καιρό ο πατέρας μου από τη δουλειά του, μας έπαιρνε. Είχαμε κατεβεί στο Αίγιο, που ήταν και ο αδερφός ο Γιώργος ο Κοροβές. Είχαμε κατεβεί στον Πύργο, στην εκκλησία εκεί πέρα, στην Καλαμάτα, γυρνάγαμε όλες τις εκκλησίες όποτε μπορούσαμε. Το 78, Πάσχα ήταν, θυμάμαι, ξεκινάμε περιοδία και πάμε προς τα Βόρεια Ελλάδα, πιάνοντας Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Στρατόνη και επιστροφή. Στην Καβάλα, λοιπόν, 7 χρονών πρέπει να ήμουνα. Πάμε στην εκκλησία, δοξάζουμε όλοι μαζί το Θεό, στις ολονυχτίες μας εκεί, όλοι μαζί αδερφοί, την άλλη μέρα πάλι στην εκκλησία. Εγώ σαν παιδάκι πάλι ήθελα να παίξω κιόλας, λέω, πάλι θα πάμε αυτό. Λένε οι αδερφοί, θα μαζευτούμε μετά την εκκλησία στου αδερφού του Χρήστου το σπίτι, για να μιλήσουμε, να τα πούνε οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι τα λέγανε, εμείς ακούγαμε. Ωραία περνάγαμε. Γιατί είχαμε και τη συναναστροφή με τα άλλα τα παιδιά. Παίζαμε και ήταν πάρα πολύ ωραία. Ώσπου κάποια στιγμή λένε τα παιδιά, καθόντουσαν σε ένα τραπέζι και λένε τα παιδιά, μαζί με κάποιους αδερφούς, λέει, θα πάμε, λέει, να προσευχηθούμε για το Πνεύμα το Άγιο τα παιδιά, για να βαφτιστούν τα παιδιά. Πάνε μέσα όλοι, μου λέει και η μητέρα μου, δεν θα πας? Όχι. Βρε καλέ μου, όλα τα παιδάκια θα είναι μέσα. Δεν πάω. Μα γιατί? Εδώ δίπλα σου, θα κάτσω εδώ, να ακούσω τι λέτε. Λες και με απασχολούσε, αλλά... Τέλος πάντων, μου λέει, εντάξει, η μητέρα μου ήταν... Με άφηνε, δεν είχε πρόβλημα, μου λέει, κάτσε εδώ πέρα.
πίστευε και εκείνο θα βαρεθώ. Όντως βαρέθηκα. Τα παιδάκια όλα μέσα προσευχόντουσαν και βγαίνανε που και που οι αδερφοί. Βαφτίστηκε ο τάδε. Ξανά μέσα. Ξαναβγαίνανε μετά από λίγο. Βαφτίστηκε και ο τάδε. Ξανά μέσα. Τα βλέπεις, μου έλεγε. Σκασίλα μου. Τα νεύρα μου εμένα. Κάποια στιγμή λοιπόν συνέχιζε η κουβέντα, συνέχιζε η προσευχή μέσα. Λέω της μητέρας μου, λοιπόν, μαμά, πάω να βαφτιστώ με Πνεύμα Άγιο. Καλά, μου λέει, πήγαινε. Η μάνα μου έτσι απλά, μου λέει, εντάξει, θα πάει να προσευχηθεί. Πάω μέσα, βρίσκω ένα σημείο, ήταν μέσα η ευλογία, η αδερφή, η παρουσία του Κυρίου, την αισθανόσουνε. Γονατίζω και λέω, δεν προλάβα να πω και πολλά. Κύριε, εγώ, και έρχεται το Πνεύμα Άγιο, αδερφή, και γίνεται μέσα μου μία αναζωπήρωση. Φώναζα, λαλούσα ξένες γλώσσες. Ξαφνικά δηλαδή άρχισα από εκεί πέρα που είχα και ήμουνα και μουτρωμένος. Η χαρά μου, δεν ήξερα, δηλαδή μέσα η καρδιά μου πήγε να σπάσει. Βγαίνουν έξω, από ό,τι μου είπανε μετά, βγαίνουν έξω, λένε της μητέρας μου, βαφτίστηκε ο γιος σου. Καλά, καλά, δεν είχε συνειδητοποιήσει, γιατί είχα μπει πριν από δύο λεπτά. Βαφτίστηκε ο γιος σου. Καλά, καλά, λέει. Τι? Και τρέχουνε μέσα όλοι. Και ακούγανε όλα τα παιδάκια εκεί πέρα που είχαν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, να λαλούμε ξένες γλώσσες, να έχουμε υψώσει τα χέρια μας στον ουρανό και να δοξάζουμε όλοι μαζί, και να λέμε τα θαυμάσια του Κυρίου μας. Τελειώνει από εκεί πέρα, μου λέει ο αδερφός ο Χρήστος Χρήστου, να σε βαφτίσουμε, λέει, και ενίδατη τώρα. Όχι. Γιατί, παιδί μου? Θέλω να βαφτιστώ εκεί πέρα που βαφτίστηκε ο μπαμπάς μου, η μαμά μου και η αδερφή μου. Τότε, αδερφή, υπήρχε μία κολυμπήθρα στην Αθήνα, στη Νίκαια. Δεν υπήρχε αλλού. Όλοι δηλαδή από όλες τις εκκλησίες βαφτιζόντουσαν εκεί. Άρα λέω και εγώ, εκεί θα πάω να βαφτιστώ. Καλά, μου λέει ο αδερφός ο Χρήστος Χρήστου. Εντάξει, δεν πειράζει. Φεύγουμε λοιπόν και συνεχίζουμε την περιοδία και φτάνουμε στο Στρατόνι. Στο Στρατόνι δεν ήταν εκκλησία, ήταν μια συνάθρηση. Μια αδερφή είχε παραχωρήσει το σπίτι της και είχε μια συνάθρηση. Τελειώνει η συνάθρηση και λένε εκεί κάποιοι αδερφοί, είναι ένα παιδί, λέει, που θέλει να βαφτιστεί, λέει, στο νερό. Δεν εννοούσαν εμένα, ένα άλλο παιδάκι. Γιατί, λέει, έχει βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Μου λέει ο πατέρας μου, θέλεις και εσύ? Όχι, λέω, εγώ στην Νίκαια. Μα γιατί με τον άλλο αδερφό, πώς έρχεται ένας αδερφός και μου λέει, κι αν γίνει αρπαγή? Αλλάζουν τα πράγματα τώρα. Τώρα, πού θα βαφτιστούμε? Δεν υπήρχε κολυμπήθρα. Υπήρχε όμως τουαλέτα. Υπήρχε μια ωραία μπανιέρα μέσα στην τουαλέτα του αδερφού. Γεμίζουνε την μπανιέρα, αλλά δεν χωράγαμε όλοι. Χώραγα μόνο εγώ και ένας αδερφός. Οι υπόλοιποι όλοι έβλεπα, όπως είχα καθίσει στην μπανιέρα, έβλεπα κάμια πενταριά κεφάλια από την πόρτα όσοι χωράγανε και μας κοιτάγανε. Δεν χωράγανε. Και έτσι εκεί πέρα βαφτίστηκα ενίδατε, αδερφοί. Μέσα σε μία μπανιέρα, σε μία τουαλέτα του αδερφού εκεί πέρα στο Στρατόνι. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η ευλογία είναι παντού, αδερφοί. Δεν χρειάζεται να έχεις κάτι το ιδιαίτερο. Ο Κύριος επισκέφτεται παντού και μπορεί ο Κύριος να κάνει τα πάντα παντού, αρκεί εσύ να το θέλεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο, επιστρέφουμε από την περιοδία, μεγαλώνω μέσα στην εκκλησία. Το Κυριακό, τις αταξίες μας βέβαια μέσα στο Κυριακό τις κάναμε και εμείς σαν παιδιά. Και θυμάμαι που ο πατέρας μου είχε γίνει και διάκονος και έπρεπε να συνοδεύσει την εκκλησία, την νεολαία της εκκλησίας στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης. Τότε απαγορευόντουσαν παιδιά. Έτσι απλά ο πατέρας μου δεν είχε που να αφήσει με όλη την οικογένεια και μας είχε πάρει μαζί. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, αδερφοί, που αναγκαστικά πήγαμε στο συνέδριο. Έψαχνα εγώ που να κρυφτώ, γιατί δεν έπρεπε να φανερωθώ. Μ' άρεσε, πρέπει να ήταν το πέμπτο συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο, τέταρτο συνέδριο, κάπου εκεί. Και μ' άρεσε που σηκωνόντουσαν οι νέοι, καλούσε ο αδερφός ο Λεωνίδας
τις εκκλησίες. Εκκλησία τάδε σηκωνότανε και βλέπανε το έργο το οποίο γινότανε και τις ομολογίες. Και μ' άρεσε αυτό και καθόμουν σε μια γωνία και είχα πάει μαζί με τον αδερφό τον Πάρη τον Κονδύλι. Εμείς ήμασταν οι λαθρέοι, οι δύο. Ώσπου κάποια στιγμή, στην προσευχή όπως ήμασταν γονατισμένοι, αισθάνομαι ένα χέρι από πάνω, στον ώμο. Σηκώνω το κεφάλι μου, βλέπω τον αδερφό τον Λούι. Μου πέσαν τα φτερά. Εσείς οι δύο οι λαθρέοι, και το φωνάζει κιόλας. Τι κάνετε εδώ? Μιλιά εμείς, δεν ξέραμε τι να πούμε. Αυτό μου είχε μείνει κιόλας, γιατί μου έκανε εντύπωση που ο αδερφός ο Λεωνίδας, ενώ το ανέφερε έτσι έντονα, μετά στο συνέδριο είπε και έχουμε και δύο μικρά μας αδερφάκια ανάμεσά μας. Δόξα τον Κύριο. Και λέω, από τη μία μου τη λέει και από την άλλη είπε δόξα στον Κύριο. Λέω, ωραία, καλά πάμε. Αλλά ήμασταν οι λαθρέοι μέσα στο συνέδριο εμείς οι δύο. Και έτσι συνέχισα και πήγαινα και στα συνέδρια. Σιγά σιγά, αν και λαθρέος, είχα άδεια ελευθέρας. Και πήγαινα ώσπου τα σταμάτησα πιο μετά, αφού μεγάλωσα. Εργαζόμασταν όμως, αδερφοί, πάρα πολύ μέσα στην Εκκλησία, σε πάρα πολλά θέματα, όπως πίσω στο σημείο που ήταν οι κασέτες. Κάποια στιγμή φύγαμε από τη Νέα Ιωνία, γιατί μέναμε στη Νέα Ιωνία. Εκεί πέρα θυμάμαι κιόλας χαρακτηριστικά, ήμασταν με τον αδερφό τον Γιώργο τον Φέγκο, ο οποίος είχε συγκεντρώσει όλους τους αδερφούς από την τότε, δεν ήταν εκκλησία ακόμα, της Νέας Ιωνίας στην περιοχή. Και μπαίναμε σε ένα Volkswagen ενός αδερφού, ένα φορτηγό μεγάλο, και πηγαίναμε περιοδίες μέσα στην Αθήνα, στην Πετρούπολη, στην Αθήνα πηγαίναμε, τότε ο Πειραιάς δεν ήταν, πηγαίναμε σε διάφορες εκκλησίες, αλλά αυτό που μου είχε μείνει, αδερφή, είναι ότι ενώ πηγαίναμε όλοι μαζί μέσα στο Volkswagen ήταν ασφυκτικό, γιατί ήμασταν χωρίς οξυγόνο, εμείς τα παιδιά καθόμασταν πίσω, ψέλναμε όμως, δοξάζαμε το Θεό και ήταν λες και ήμασταν σε μια δαλάνα και παίζαμε. Μας άρεσε αυτό το πράγμα, γιατί πηγαίναμε, γινόταν ευλογία μετά εκεί πέρα στις εκκλησίες που πηγαίναμε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν ανασυγκροτήθηκε εκεί πέρα η εκκλησία της Νέας Ιωνίας, όπου άνοιξε. Διακονούσε και ο πατέρας μου, ήταν διάκονος στην εκκλησία, μετά έγινε και πρεσβύτερος. Και ήμασταν στις κασέτες, τρέχαμε για ό,τι ήταν αναγκαίο μέσα στην εκκλησία που μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, τρέχαμε. Δεν γογγίζαμε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κάποιος να γογγίζει. Αχ, τώρα, μου λες να μαζέψω τα μαξιλαράκια, τίποτα. Τρέχαμε για αυτό το πράγμα. Ήρθε η ώρα κάποια στιγμή και ανοίχτηκε. Φύγαμε από τη Νέα Ιωνία και πήγαμε στην Λούτσα, όπου εκεί είχαμε εξοχικό, πηγαίναμε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και εκεί πέρα, αδερφοί, πηγαίναμε τα καλοκαίρια. Έγινε το εξής. Εκεί με φύλαξε ο Θεός, αδερφοί, γιατί θα είχα γίνει κάρβουνο. Απέναντι από το σπίτι είχε ένα δάσος, και είχαμε την πολυτέλεια εμείς και πηγαίναμε στο δάσος και παίζαμε. Ώσπου με έναν αδερφό, ο οποίος τότε δεν ήταν αδερφός, ήταν γείτονας, αλλά πίστεψε μετά, είχαμε πάει μια μέρα και βρήκαμε ένα πάρα πολύ ωραίο δέντρο, ένα πεύκο, το οποίο τα κλαδιά του όμως κατεβαίναν μέχρι τη γη, ακουμπούσανε κάτω. Και όσο το γυρνάγαμε γύρω-γύρω, δεν βρίσκαμε να δούμε κάπου τον κορμό, αυτά ακουμπούσανε κάτω. Πώς κάνουμε έτσι δεξιά-αριστερά, βρίσκουμε μια τρύπα, μπαίνουμε μέσα σαν λαγούμι και διαπιστώνουμε με το που μπαίνουμε ότι από κάτω ήταν σαν σκηνή αυτό. Ήτανε, δηλαδή τα κλαδιά ήταν γύρω-γύρω και από μέσα ήταν σαν κουφάλα και κάτω πούσια. Α, λέμε, εδώ είναι το κάστρο μας, ωραία. Θα κάνουμε τους Ινδιάνους, λέγαμε. Πώς θα τους κάνουμε, πρέπει να ανάψουμε και φωτιά. Ινδιάνος χωρίς φωτιά, παπάς χωρίς δάσο, λένε.
Λέω, άστο πάνω μου. Πάω να φέρω σπίρτα. Τρέχω εγώ στο σπίτι. Πάω, παίρνω τα σπίρτα. Γυρνάω πίσω. Πρώτο σπίρτο. Κάναμε και τα πούσκια έτσι για να ανάψουνε. Πρώτο σπίρτο. Δεύτερο σπίρτο. Τρίτο σπίρτο. Τελειώνω το κουτί. Δεν είχε ανάψει, αδερφή. Μου λέει, τι θα κάνουμε, μου λέει. Δεν μπορούμε να ανάψουμε. Θα φέρω κι άλλο κουτί, του λέω. Επιμένει. Τρέχω εγώ λοιπόν ξανά. Την ώρα που τρέχω στο σπίτι μου και περνάω, η μητέρα μου έκανε δουλειά στην κουζίνα, περνάω μπροστά από τη μητέρα μου, της έρχεται η... Είχα καπνιστεί από το πολύ έτσι, είχαν πάρει τα ρούχα μου μυρωδιά. Πάω στην κουζίνα, ανοίγω το σιρτάρι, προσπαθούσα να καταλάβει η μητέρα μου από πού της έρχεται η μυρωδιά. Πάω να ξαναπεράσω, όπα, μου λέει, εσύ, πού πας? Λέω, είμαι με το Θοδωρή επάνω, λέω, παίζουμε. Μου λέει, και τι τα θες αυτά? Λέω, παίζουμε, λέω, άσε με τώρα, δεν μπορώ, πρέπει να πάω γρήγορα. Πάμε, μου λέει, να μου δείξει που παίζετε. Με το που έρχεται η μητέρα μου και της δείχνουμε τι κάναμε, πιστεύω τα μαλλιά της πρέπει να έχουν σγουρίνει από τότε. Η γυναίκα πρέπει να έπαθε. Έτσι, αδερφή, και έπαιρνε αυτό το πράγμα από κάτω, δεν θα προλαβαίναμε όχι να βγούμε από την τρύπα, δεν θα προλαβαίναμε να σώσουμε ούτε το δάσος, τίποτα, γιατί ήταν όλο... Ευχαριστούμε τον Θεό τι είχε γίνει, ότι ήταν η άνοιξη, ήταν νοπά όλα κάτω και δεν έπαιρνε με τίποτα. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί αυτό ήταν καθοριστικό, ότι σήμερα που το καταλαβαίνω, τότε δεν το είχα καταλάβει, αλλά σήμερα που το καταλαβαίνω, ξέρω ότι ήταν το χέρι του Θεού, γιατί ο Θεός προορίζει. Ο διάβολος ορίεται και θέλει να πάρει τις ψυχές. Θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός θα μας φυλάξει, αδερφοί, γιατί μας έχει προορίσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν συνέχισε η ζωή μου μέσα στην εκκλησία. Κοιτάω λιγάκι και το χρόνο, γιατί μην φάω και από τον αδερφό τον Πασχάλη. Γινόντουσαν οι συναθρήσεις και θυμάμαι στην Λούτσα που είχαμε σκηνές. Η συνάθρηση γινόταν σε σκηνή, γιατί δεν είχε ο αδερφός ο Δημήτρης ο Ζαφύρογλου, δεν είχε το σπίτι προσωρινά. Κουβαλούσαμε εμείς καρέκλες για να στήσουμε τη συνάθρηση. Γινόταν υπαίθρια η συνάθρηση. Έτσι πίστεψε και ο γείτονας που είπαμε, ο αδερφός ο Γιάννης ο Πέτσας, μαζί με τον Θοδωρή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχε η παρέα. Η καλή των χριστιανών ελκύει τον κόσμο. Γι' αυτό λέει μέσα και στο Λόγο του Θεού ότι αυτοί να έρθουν σε εσάς, εσείς μην πάτε σε αυτούς. Και εκεί πέρα ήταν και μια καλή μαρτυρία, γιατί δεν βρίζαμε, δεν τσακωνόμασταν, δεν, σαν παιδιά η παρέα εκεί πέρα αυτή, αυτό είχε δει και ο αδερφός ο Γιάννης και είχε αφήσει και τον Θοδωρή που ερχόταν στην παρέα μας, και έτσι σιγά σιγά ο Θοδωρής ήρθε και στη συνάδρηση, ήρθε και ο αδερφός ο Γιάννης, και έτσι σώθηκε και μια ψυχή μέσα από την παρέα των παιδιών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άνοιξε και η εκκλησία της Λούτσας και θυμάμαι μετά το σχολείο έτρεχα με το μηχανάκι για να προλάβω να ανοίξω την εκκλησία, να είναι ανοιχτή, να ετοιμάσω τα ηχεία, γιατί τότε είχαμε τα προβλήματα με τα ηχεία αφού μικροφώνιζα, τώρα έχουμε καλύτερες τεχνολογίες. Έτρεχα αυτό, περίμενα να τελειώσει όλη η συνάθρηση για να κλείσω μετά την εκκλησία και αγωνιζόμουν και εγώ μέσα στο έργο του Θεού, όπως μπορούσα βέβαια, γιατί για μένα βέβαια δεν το βλέπα αγώνα, αδερφοί, το βλέπω, μ' άρεσε που ήμουν μέσα στον οίκο του Θεού και έκανα αυτές τις εργασίες. Και ήρθε η ώρα, τελείωσα το σχολείο, στο σχολείο ο Θεός με βοήθησε, γιατί τα άλλα παιδιά βλέπανε τη διαφορά, αλλά για κάποιο λόγο ποτέ δεν ήρθανε να με τσιγκλίσουνε. Ο Θεός έκανε χάρη. Βλέπανε ότι ερχόντουσαν κοπέλες, θα τα φτιάξουμε, θα τα κάνουμε. Λέω, σπίτι σου, σπίτι μου, στο θρανίο σου, στο θρανίο μου, τελειώσαμε. Μα θέλω αυτό, πάρε αυτό, τι θέλεις να πάρεις, θέλεις το Walkman, θέλεις αυτό, αλλά ποτέ δεν ήρθε μέσα στην καρδιά μου η επιθυμία ή οτιδήποτε για να κάνω αυτό που κάναν τα παιδιά του κόσμου. Και το βλέπαν αυτό μέσα στο σχολείο.
Βλέπανε δηλαδή ότι κάτι το διαφορετικό είχαν, αλλά ποτέ δεν είχαν τσιγκλήσει, ούτε με είχαν ρωτήσει, ούτε γινότανε. Γιατί τώρα διαπιστώνω ότι τα παιδιά στο σχολείο είναι πιο επιθετικά. Και πηγαίνουν και τους τσιγκλάνε. Τα τσιγκλάνε τα παιδιά. Περνάνε δύσκολες μέρες τα παιδιά μέσα στα σχολεία. Και πρέπει να προσευχόμαστε, αδερφοί, και για τα παιδιά στα σχολεία. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, είχα βρει χάρη και δεν με επηρεάζανε. Τελειώνω το λύκειο. Μόλις τελείωσα το λύκειο, λέω θα πάω εθελοντής φαντάρος. Γιατί ήθελα να πάω αεροπορία και τότε είχαμε το πλεονέκτημα οι εθελοντές να διαλέγουν και το σώμα. Λέω θα είναι καλύτερα, είχαμε τα ανθρώπινα μέσα, θα είμαι και Αθήνα, λέγαμε, ωραία, πάω εθελοντής. Εθελοντής ένα παιδί στο στρατό που ουσιαστικά από τα ξενύχτια το μόνο που ήξερα ήταν ολονυχτίες. Δεν ήξερα κάτι άλλο. Έπρεπε λοιπόν κάποια πράγματα να αρχίσουν να γίνονται πράξη μέσα στη ζωή μου, να καταλαβαίνω τον Θεό και να καταλάβω λιγάκι και το τι γινότανε και έξω από τον κόσμο. Τελειώνει η βασική εκπαίδευση από την Τρίπολη και μου έρχεται η μετάθεση. Εγώ λέω εντάξει, λέω Αθήνα, ήμουν και σίγουρος. Λέει δεν θα δεις τη μετάθεση, σου λέω Αθήνα θα είναι. Καλά, πήγαινε δέστηνα, μου λέει. Πού πάει ο Μπάμπης? Στην Κο. Δίπλα. Πού είναι η κόρη, παιδιά? Δεν ήξερα καν που ήταν η Κο. Μου λέει ένα νησί, μου λέει εκεί. Στα μαύρα πανιά. Εγώ παίρνω τον πατέρα μου, ο πατέρας μου. Να βάλει λιτούς και δεμένους, Κο. Πού θα πάει το παιδί μόνο του στην Κο? Εθελοντής κιόλας, 17-18 χρονών, 18 χρονών πρέπει να ήμουνα. Άβγαλτο το παιδί μέσα από την εκκλησία, μόνο του σε ένα νησί. Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξεκινούσε η σεζόν του καλοκαιριού στο νησί. Πάρα πολύ ωραία. Για άλλους ήταν το ιδανικό, για μένα. Έτσι λοιπόν, η μετάθεση δεν ερχόταν και έπρεπε να φύγω για Κο. Φεύγω λοιπόν για Κο, προσευχές, μόνος μου εκεί πέρα στο νησί. Φτάνει να σας πω, αδερφοί, ότι κάποια στιγμή λέγανε, ακούγα από το ραδιόφωνο, ότι ο τουρισμός, λέει, και η περίοδο τότε που είχα πάει εγώ, φοβόντουσαν ότι θα βουλιάξει το νησί από τον τουρισμό. Ήταν ένας από τους προορισμούς που θεωρούσαν αντί για τη Μύκονο, για να δώσω να καταλάβετε. Ξεκίνησα εκεί στην Go, προσπαθήσαμε να βρούμε αδερφούς, δεν υπήρχε ούτε εκκλησία ούτε τίποτα. Όταν είχα έξοδο πήγαινα εγώ στη λέσχη των υπαξιωματικών, καθόμουν εκεί πέρα, προσπαθούσα εγώ να διαβάσω τη γραφή. Πού να διαβάσεις τη γραφή? Ερχόντουσαν άλλοι από πάνω σου, γινόταν χαμός. Έλεγα άσε αύριο τη γραφή. Θα προσευχηθώ, δεν είχα χρόνο, άσε αύριο η προσευχή. Αύριο το ένα, αύριο το άλλο, και το εδάφιο, αδερφή, βγήκε αληθινό. Ο λίγη η συμπλοκή των χειρών, ο λίγος νησταγμός, και έρχεται, λέει, η αμαρτία. Έτσι λοιπόν, θα πάμε, Μπάμπη, στην καφετέρια. Μία φορά όχι, δεύτερη φορά όχι, τρίτη φορά. Ένας καφές είναι, βρε αδερφέ, τι θα κάνουμε? Πάμε στην καφετέρια. Στην καφετέρια όμως η αμαρτία ήταν στο φουλ, αδερφή. Δεν θα πάμε σε κάποια μπαρ, δεν θα πάμε σε μπαρ, τι είναι αυτό? Για μένα το μπαρ, τι λες, κάντε το πολύ καφετέρια. Μία, δύο, τρεις και σε μπαρ ο Μπάμπης. Θα πιούμε τίποτα, Μπάμπη μου? Τι να πιούμε, γαλατάκι έχει? Τι γαλατάκι, εδώ έχει αυτό, εκείνο το άλλο. Μία όχι, δεύτερη όχι, τρίτη, να το και το ποτό ο Μπάμπης. Αυτό όμως, αδερφοί, που ήταν σημαντικό ήταν ότι το Πνεύμα το Άγιο με έλεγχε. Τι κάνεις εσύ εδώ μέσα? Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Και προσπαθούσα μέσα μου να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Τι να κάνω, μόνος μου είμαι. Δεν έχουμε δικαιολογία. Δεν είχα δικαιολογία, αδερφοί. Ήτανε το ότι κοιμήθηκα, έβαλα τα χεράκια μου, κοιμήθηκα.
Και όπως λένε οι άνθρωποι, έβαλα τα χεράκια μου και έβγαλα τα ματάκια μου. Η αμαρτία στο φουλ. Κάποια στιγμή ήρθε και ο πατέρας μου και η μητέρα μου να με δούνε και έφτασε σε σημείο να φωνάζει ο πατέρας μου στον δρόμο: «Έχω πρόβλημα, Μέρη, πού είσαι?» Φώναζε τη μητέρα μου, γιατί ο τουρισμός εκεί πέρα ήταν, σε έπαιρνε η αμαρτία χωρίς να το καταλάβεις αγκαλιά και σε πήγαινε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην ΚΟ, αδερφή. Πιστεύω ότι ο Θεός το επέτρεψε αυτό γιατί έπρεπε να αρχίσω να καταλαβαίνω τη φωνή του Θεού μέσα στην καρδιά μου. Να καταλαβαίνω, και αυτό είναι προσωπικό, δεν νομίζω ότι είναι και για κάθε χριστιανό αυτό, γιατί για τον κάθε χριστιανό είναι κάτι ξεχωριστό. Για μένα πιστεύω έπρεπε να το περάσω για να μπορέσω να καταλάβω ότι τα πράγματα έξω στον κόσμο δεν είναι εύκολα. Είσαι σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, δεν σημαίνει ότι έτσι είναι και έξω. Και πρέπει να μάθεις να ακούς τη φωνή του Θεού. Σου μιλάει. Μα πώς, δεν την ακούω, δεν την καταλαβαίνω. Σου μιλάει ο Θεός. Μετά τα καταλαβαίνουμε, αφού έχουμε φάει τα μούτρα μας. Ευχαριστώ το Θεό που, πώς έγινε η αλλαγή όμως τώρα. Γιατί ήμουνα τώρα ένα παιδί με το κοκοράκι μου, με το έτσι μου, με το... Είχα κάνει και τη γυμναστική μου, είχα γίνει σαν ντουλάπα. Ήμουνα. Πρέπει να γίνει η αλλαγή όμως τώρα. Έρχεται η μετάθεση. Στον 1,5 μήνα που θα έπαιρνα χαρτί απόλυσης από την ΚΟ γιατί ήμουνα παραμεθόριο, μου έρχεται μετάθεση για την Αθήνα. Και στην Αθήνα, όχι Αθήνα, Τανάγρα. Άλλους 4 μήνες έπρεπε να κάνω, 5. Γιατί αυτό? Αφού καλά είμαστε. Τώρα θα απολυθώ, θα πάω σπίτι μου, μια χαρά είμαστε. Πρέπει τώρα να κάνεις άλλο αγώνα. Στην Τανάγρα, αδερφή, είχαμε το εξής πλεονέκτημα. Είχα το εξής πλεονέκτημα ως χριστιανός. Εκεί ήταν ο αδερφός ο Λαρίσης, όσοι το γνωρίζετε. Ένας πάρα πολύ ευλογημένος αδερφός και πάρα πολύ καλός. Είχα λοιπόν εκεί πέρα το χρόνο, με είχαν βάλει σε μια υπηρεσία που ήταν στο πουθενά ένα σπιτάκι, μόνος μου, ξεχνούσαν να μου φέρουν και φαγητό μερικές φορές και είχα κοιμηθεί και 2 μέρες συνεχόμενες, είχα ξεχάσει και το χρόνο. Εκεί όμως είχα το εξής πλεονέκτημα. Ερχόταν ο αδερφός ο Λαρίσης, τελείωνε τη βάρδιά του με τη γραφή του, κάτσε κάτω. Να τα πούμε άλλη στιγμή? Όχι, μου λέει, να διαβάσουμε λιγάκι το λόγο του Θεού. Ήταν λιγάκι δύσκολο τώρα. Εγώ από εκεί πέρα που ήμουν από την ΚΟ, που ήμουν κάπως. Τώρα ξαφνικά πάλι το λόγο του Θεού. Να κάνουμε μια προσευχή, αδερφέ. Να κάνουμε πιο μετά. Όχι, όχι, αδερφέ μου, να κάνουμε μια προσευχή. Από το αυτή ο Μπάμπης. Πάλι στα πράγματα του Θεού. Άρχισα σιγά σιγά πάλι και έλεγα: ναι, πρέπει να διαβάσω το λόγο του Θεού. Πρέπει να προσευχηθώ. Πρέπει να ξανακάτσω. Και είχα και το χρόνο. Και το χρόνο και τον αδερφό από το αυτή. Που τον αδερφό τον έβαλε ο Θεός, αδερφέ. Γιατί μπορεί σήμερα να μην ήμουν εδώ, αν δεν ήταν αδερφός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι άρχισα σιγά σιγά και έπαιρνα πάλι φωτιά. Ήρθε πάλι το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί όταν ο άνθρωπος επιστρέψει, ο Θεός του τα έχει όλα έτοιμα. Και μερικές φορές μέσα στη ζωή μου πάλι στραβοπάτησα, πάλι έφαγα τα μούτρα μου, πάλι πήγα μπροστά από το Θεό και έλεγα ότι όλα ωραία είναι, ώσπου κάποια στιγμή, αδερφή, μου ήρθε στο ότι πώς χάλια τα έχω κάνει εγώ στη ζωή μου. Και ο Θεός συνέχεια έρχεται και με ευλογεί. Και πόσο χάλια εγώ συνεχίζω και τα κάνω. Και σε μια περίπτωση στη ζωή μου που πάλι τα είχα κάνει χάλια, λέω... Πιστεύω αυτή να ήταν η τελευταία φορά που τα έκανα χάλια, γιατί εκεί πέρα είπα, Κύριε, λέω, τα έχω κάνει χάλια. Δεν ξέρω, λέω, τι να κάνω. Δεν ξέρω και αν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά εσύ μπορείς να τα κάνεις. Και μπορείς να τα κάνεις τέλεια στη ζωή μου. Ήμουν απεπισμένος ότι εκείνη τη στιγμή, ότι ο Θεός, αν έπαιρνε τη ζωή μου στα χέρια του, θα μπορούσε να τα κάνει. Τα άσχημα που τα είχα κάνει εγώ θα μπορούσα να τα κάνει ευλογία. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, ότι τα άλλαξε όλα ο Θεός πάλι. Εκεί που πάλι τα έκανα εγώ χάλια, πάλι ήρθε ο Θεός και τα άλλαξε όλα.
Πάντοτε υπάρχουν λόγοι που θα πέσεις. Πάντοτε υπάρχει ο λόγος. Ο διάβολος θα σου βάλει πάντα τρικλοποδιά. Τι χρειάζεται όμως? Χρειάζεται την εμπιστοσύνη να την έχουμε στον Κύριό μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί ήρθε η ώρα και μου χάρισε μία πολύτιμη σύζυγο. Τον ευχαριστώ για αυτό, γιατί η γυναίκα μου είναι το στήριγμά μου, αδερφοί. Και πάντοτε από τον καιρό που γνωριστήκαμε και γνωριζόμασταν από παιδιά, αλλά από τον καιρό που παντρευτήκαμε, τη νιώθω πραγματικά σαν το χέρι μου. Τη νιώθω τον άνθρωπό μου και με στηρίζει, με βοηθάει και είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου έχει χαρίσει ο Θεός για να μπορέσω και να πάω και εγώ στον ουρανό, αλλά και να μπορώ να τη βοηθήσω και εκείνη να πηγαίνουμε ο ένας χέρι-χέρι. Μας χάρισε δύο υπέροχα παιδιά, τα οποία είναι, ο Θεός μας τα χάρισε και έχει κάνει χάρη επάνω τους. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα, αδερφοί. Εμείς πραγματικά αυτό που λέει πολλές φορές ο αδερφός ο Γιώργος στην αφιέρωση, δεν μπορούμε εμείς να τα φέρουμε βόλτα τα παιδιά. Τους λες κάτι, άλλο σου λένε. Δεν μπορείς να τα φέρεις βόλτα. Ο Θεός όμως μπορεί. Και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος αλλάζει τις καρδιές των παιδιών και σου δίνει χάρη για να του πεις αυτό το οποίο θα πρέπει να του πεις. Και όχι μόνο να του το πεις, να του ανοίξει και τη διάνοια να του καταλάβει. Γιατί αν είναι κλειστή, τα χάνουμε όλα. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό και τα δύο παιδιά είναι στην εκκλησία, βαφτισμένα με Πνεύμα Άγιο και στο νερό και αγαπάνε πάρα πολύ την εκκλησία και όλοι μαζί πορευόμαστε με τη χάρη του Κυρίου να φτάσουμε στον ουρανό. Κλείνοντας, αδερφοί, γιατί μάλλον ο αδερφός ο Πασχάλης δεν ξέρω τι θα πει. Κλείνοντας λοιπόν, αδερφοί, θα ήθελα να κλείσω με ένα εδάφιο το οποίο θα ήθελα πραγματικά να γίνει στη ζωή μου και εύχομαι να γίνει και στη ζωή όλων των αδερφών. «Αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμε δια το αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών». Αδερφοί, ο Κύριος μας αγαπάει πάρα πολύ και εύχομαι όλοι μας να Τον αγαπήσουμε όσο Εκείνος μας αγάπησε και να Του τα δώσουμε όλα. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδερφοί.